Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 11 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Πάτρα η Φόφη γεννηματά μίλησε στην προσυνεδριακή περιφερειακή εκδήλωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Κατακεράβνωσε την κυβέρνηση και ζήτησε να γίνει ξανά η κεντροαριστερά πλειοψηφικό ρεύμα. Κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι προγραμματίζουν οι αγρότες. Αντιδρούν στις κυβερνητικές πολιτικές που ξεκληρίζουν το εισόδημά τους. Η καρδιά του τριάθλου χτύπησε στο ναύπλιο. Με επιτυχία και πολλές συμμετοχές ολοκληρώθηκαν οι αγώνες. Να γίνει ξανά η κεντροαριστερά πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία, ζήτησε από την Πάτρα και στο πλαίσιο της προσυνεδριακής περιφερειακής εκδήλωσης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης η πρόεδρος του Πασόκ Φόφη Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά έβαλε για άλλη μια φορά κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την ανίκανη να διαχειριστεί τα σοβαρά και κυρίως οικονομικά προβλήματα του τόπου. Την Κυριακή το μεσημέρι, η Δημοκρατική Συμπαράταξη διοργάνωσε την προσυνεδριακή περιφερειακή εκδήλωσή της για τους νομούς Αχαΐας, Ηλίας, Ετωλοακαρνανίας και την αναπτυξιακή πρόταση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο πρόγραμμα Ελλάδα. Στην εκδήλωση μίλησε και η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φόφη Γεννηματά. Ο κόσμος της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης στέλνει από εδώ, από την Πάτρα, από την Αχαΐα των μεγάλων αγώνων και των ιστορικών μορφών της Δημοκρατίας, ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και δημιουργίας. Η κυβέρνηση δεν μπορεί. Η Ελλάδα όμως μπορεί. Γι' αυτό επεξεργαζόμαστε το σχέδιο Ελλάδα, μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αχαΐας, στην πλατεία Τριών Ναυάρχων, στην Πάτρα. Σύμφωνα με τη Δυσή, στόχος της προσυνεδριακής περιφερειακής εκδήλωσης είναι η κατάρτιση μιας προοδευτικής ατζέντας για την επόμενη μέρα της χώρας. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη με την πρόεδρό της, την κυρία Φόφη Γεννηματά, σας προσκάλεσε σήμερα εδώ για να σας ακούσει, να καταθέσετε, να καταγραφούν και να συζητηθούν τις προτάσεις σας. Αυτή η κυβέρνηση μέχρι σήμερα τα έδωσε όλα και δεν πήρε τίποτα. Έστω και τώρα η κυβέρνηση οφείλει με ευθύνη να διεκδικήσει καθαρές λύσεις για το χρέος χωρίς αστερίσκους. Τίποτα λιγότερο από την απόφαση του 12 που προέβλεπε απομείωση του χρέους και αποτελεί δέσμευση των εταίρων μας. Η κυρία Γεννηματά μίλησε για επικίνδυνες αυταπάτες και ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης, η οποία τώρα που είναι με την πλάτη στον τοίχο ψάχνει συνενόχους στην αποτυχία της με παραμύθια περί συνεννόησης και διαλόγου και πρόσθεσε ότι όσο πιο γρήγορα φύγει τόσο καλύτερο για τη χώρα. Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, μπορεί και η Δυτική Ελλάδα μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια. Οι Σιριζανέλ δεν έχουν το δικαίωμα να παγιδεύσουν τη χώρα στο διαρκές δίλημα λιτότητα ή Brexit. Εμείς από τη μεριά μας και από τη θέση της αντιπολίτευσης δεν καθίσαμε με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε κάνει διαρκείς επαφές και παρεμβάσεις με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές που ήδη ασκούν πίεση και στον κύριο Σόιμπλε και σε όλους τους συντηρητικούς κύκλους για τις αιμονές τους. Το κηδισό, τις κινήσεις πολιτών και την ΕΔΕΜ φαίνεται να ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώ στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων είδαμε την Κυριακή πολλά παλιά και νέα στελέχη των παρατάξεων. Κινητοποιήσεις με διάφορες μορφές ετοιμάζουν οι αγρότες για το καλοκαίρι που αντιδρούν στις κυβερνητικές πολιτικές που, όπως λένε, ξεκληρίζουν το εισόδημά τους. Για τον συντονισμό και την οργάνωση του αγροτικού αγώνα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σύσκεψη στο Δημαρχείο της Μεσσίνης με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αγροτικές κινητοποιήσεις μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου προανήγγειλε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, Βαγγέλης Μπούτας, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής στη σύσκεψη αγροτών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Μεσσίνη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου. Βάζουμε μπροστά για την δράση που θα έχουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου με παραστάσεις. Ο κύριος Μπούτας κάλεσε τον αγροτικό κόσμο να συμμετέχει, να οργανωθεί και να διεκδικήσει τα αιτήματά του, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ιδίως για το θέμα των αγροτικών αποζημιώσεων. Ο ΕΠΚΑ είναι μεγάλη πληγή και είναι πραγματικό όνειρο αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο κύριος Μπούτας, που με
ψέματα γερνάει και λέει ότι σε 6 μήνες θα πληρωθούν τις ζωές. Η συνάντηση που έγινε στη Μεσίνη είχε χαρακτήρα συντονιστικό εν ώψη των αγωνιστικών δράσεων που έχουν προγραμματιστεί. Μένουμε στον νομό Μεσσηνίας με την αισιοδοξία ότι η φετινή σεζόν θα είναι καλύτερη από την περσινή, που επίσης ήταν καλύτερη από την προπέρσινη. Ξεκίνησε το Σάββατο τα δρομολόγια του από την Καλαμάτα προς τα Κύθυρα και την Κρήτη, το Βιτσέτζος Κορνάρος. Περισσότερα για την νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση θα μας πει ο Γιάννης Συνάπης. Γιάννη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα από την Καλαμάτα. Όντως, ξεκίνησε πιο νωρίς φέτος από κάθε άλλη χρονιά η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καλαμάτας με την Κρήτη, με το Βιτσέτζος Κορνάρος. Τη εταιρεία Lane Lines. Μετά τα μεσάνυχτα χθες, γύρω στις 12.30, το Βιτσέτζος Κορνάρος έπεσε στο λιμάνι της Καλαμάτας και μισή ώρα αργότερα πέμπτευσε για Κύθυρα και το Καστέλι της Κρήτης. Η σύνδεση αυτή θα είναι σε λειτουργία μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβριου, όπως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και να σημειώσουμε ότι σταδιακά η κίνηση ανεβαίνει από τα τέλη Ιουνίου, τέλη Ιουλίου. Δηλαδή η κίνηση είναι στο φόρτο της. Και υπάρχει αρκετό κόσμο που ταξιδεύει τόσο για τα Κύθυρα όσο και για την Κρήτη. Η Καλαμάτα αποτελεί ένα εναλλακτικό προορισμό, ένα εναλλακτικό τόπο για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει στα Κύθυρα και στην Δυτική Κρήτη. Μάλιστα. Μια νέα πύλη λοιπόν για τον εσωτερικό τουρισμό. Να μας πεις όμως τι γίνεται με τις πτήσεις που αυξάνονται συνεχώς στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται διεθνείς πτήσεις, με εξαίρεση, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3 δρομολόγια που θα κάνει η αιτία μέσα στον Αύγουστο. Πλέον η Καλαμάτα έχει συνδεθεί με 23-24 διεθνείς προορισμούς. Μιλάμε για μεγάλες πόλεις, πρωτεύουσες της Ευρώπης, mm-hmm. και με το Τελαβίβ του Ισραήλ. Πτήσεις σχεδόν καθημερινές, είναι από 2 μέχρι και 3 την εβδομάδα. Έτσι ώστε να τονίσουμε ότι και φέτος το αεροδρόμιο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας αποτελεί πύλη εισόδου όχι μόνο για την Καλαμάτα και για τη Μεσσηνία, αλλά για όλη την Νότια Πελοπόννησο, αφού επισκέπτες έρχονται στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ενώ θέλουν να επισκεφθούν, να μεταβούν στην Ηλία, στη Λακωνία, ακόμα και στην Αργολίδα. Μάλιστα. Ενδιάμεσος και ενδιάμεσος λοιπόν σταθμός. Γιάννη, εγώ να σε ευχαριστήσω. Καλό σου βράδυ. Τώρα το Σάββατο έφτασε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της Κορίνθου. Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή, μιας και Δήμος, Λιμενικό Ταμείο αλλά και επιχειρηματίες της περιοχής είχαν στήσει ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα με μουσική και παραδοσιακά κεράσματα. Με πολύ χορό αλλά και κεράσματα υποδέχθηκαν οι Κορίνθοι το πλοίο Thompson Spirit, το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στο λιμάνι της Κορίνθου. 1.200 τουρίστες και περίπου 600 άτομα πλήρωμα έφτασαν στην πόλη, δίνοντας παράλληλα μία ανάσα στην αγορά. Γύρω στα 600 άτομα πλήρωμα, σχεδόν 2.000 άτομα επισκέπτονται σήμερα την πόλη μας, γενικά το Δήμο μας. Σήμερα, από ό,τι βλέπετε, η υποδοχή είναι πάρα πολύ θερμή. Έχουν έρθει οι Κρήτες, οι οποίοι θα μας προσφέρουν κάποια χορευτικά. Έχει έρθει η μπάντα του Δήμου. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι δωρεάν, μόλις τους έκανα κάποιες κινήσεις και κάποια τηλέφωνα, δέχτηκαν αμέσως να έρθουν εδώ. Στόχος, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, είναι να γίνουν έργα για το παραλιακό μέτωπο, ώστε το λιμάνι της Κορίνθου να υποδέχεται όσο το δυνατόν περισσότερα πλοία που θα αυξήσουν και την τουριστική κίνηση. Φύγανε για τουριστικούς προορισμούς μακρινούς. Πιστεύω όμως ότι αρκετοί θα μείνουν εδώ και να μπορέσουμε να δώσουμε, να τονώσουμε την κορυφιακή αγορά. Δεν πρέπει σίγουρα να τελειώσουμε το θέμα που λέγεται Μαρίνα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, στο θέμα χωροθέτηση εννοώ, και γιατί έτσι θα φέρουμε κόσμο στην πόλη της Κορίνθου. Αναμνηστικά δώρα δόθηκαν στον καπετάνιο του κρουαζιερόπλοιου. Όταν η Κόρινθος, η αρχαία Κόρινθος ήταν παντοδύναμη και θέλουμε και ο σκοπός μας είναι ο Δήμος Κορινθίων πάλι κάποια στιγμή να γίνει, να φτάσει εκεί που αξίζει άλλωστε. Βέβαια και για τους επισκέπτες που κατέβηκαν στο λιμάνι, Δήμος, Λιμενικό Ταμείο αλλά και επιχειρηματίες της περιοχής είχαν στήσει ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα. Περιμένουμε εδώ η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, το λιμεναρχείο, τα ταξί, τα λεωφορεία, τα τουριστικά. Τους περιμένουμε εδώ να τους ξαναγήσουμε στην πόλη μας, να βγουν, να αγοράσουν, να ψωνίσουν. Εμείς όλοι εδώ τους υποδεχόμαστε. Στους τουρίστες δόθηκε ενημερωτικό υλικό με χάρτη της πόλης και των τουριστικών μνημείων της περιοχής που μπορούν να επισκεφθούν και ένα αναμνηστικό για να θυμούνται την επίσκεψή τους στην Κόρινθο.
αλλάξουμε θέμα. Έκαναν το πάρτι τους και άφησαν πίσω τους καταστροφές. Ο λόγος για τους νεολαίους που το βράδυ του Σαββάτου, αν και έκαναν φοιτητικό πάρτι στις εγκαταστάσεις της πλάσης της Πάτρας, φεύγοντας όχι μόνο δεν μάζεψαν τα σκουπίδια, αλλά προκάλεσαν ακόμη περισσότερα και πιο επικίνδυνα, σπάζοντας γυάλινα μπουκάλια και ποτήρια με τα θράσματα να καταλήγουν εκεί που περπατούν ανυποψίαστοι υλοιόμενοι. Ο Δήμος εξέφρασε την αγανάκτησή του για την απερισκεψία και την αδιαφορία των νέων που έκαναν χρήση των εγκαταστάσεων. Ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρασίνου Δημήτρης Πελεκούδας με φόρμα εργασίας μας δείχνει τι άφησε πίσω του το ξέφρενο πάρτι που οργάνωσαν στην Πλάζ μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο προσέλκυσε χιλιάδες νεολαίους. Ο Δήμος έδωσε άδεια σε μια ομάδα νεολαίων να κάνουν κάποιο πάρτι εδώ πέρα. Αλλά το πάρτι αυτό που κάνανε μια χαρά ήταν, αλλά το θέμα είναι ότι άφησαν πίσω συντρίμια. Χιλιάδες όλη η Πλάζ με γυαλιά σπασμένα, μπουκάλια, ποτήρια. Έγινε μία, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, και μέχρι ακόμα αυτή τη στιγμή που κοντεύει 2 η ώρα μαζεύουμε τα οποία δεν θα μαζευτούν στις επόμενες 2 εβδομάδες. Μιλάμε για χιλιάδες μικρά γυαλιά στο σκάμα, στους διαδρόμους, στην παραλία. Σαν να πέρασε οδοστρωτήρας ήταν η περιοχή της Πλάζ και εντός των εγκαταστάσεων το πρωί του Σαββάτου και ενώ στο χώρο ξεκινούσε το δεύτερο φεστιβάλ υγείας που οργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα. Δεν ξέρω ποιος οργάνωσε αυτό το rave party που έγινε με τους φοιτητές, αλλά έχω την αίσθηση ότι περάσαν ούνοι, όχι άνθρωποι. Παντού γίνεται από γυαλιά και επικίνδυνα και αυτό και ο κόσμος πρέπει να προσέχει που έρχεται στην πλάζα. Ένα rave party, όπως το χαρακτήρισαν άνθρωποι του Δήμου και εκπρόσωποι φορέων του δεύτερου φεστιβάλ υγείας, είχε σαν αποτέλεσμα αυτές τις θλιβερές εικόνες. Σπασμένα γυαλιά μέσα στο γρασίδι και την άμμο, στο σκάμα, του beach volley και στους διαδρόμους της πλάζ. Μάλιστα, τουλάχιστον 2 λουόμενοι τραυματίστηκαν το Σάββατο από θράψματα γυαλιών, από σπασμένα μπουκάλια και ποτήρια. Και πέσαμε δυστυχώς σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει έλεος. Βρήκαμε μια θάλασσα από πλαστικά μπουκάλια, σπασμένα μπουκάλια, γυάλινα μπουκάλια και πλαστικά. Και πλαστικά ήταν. Ήταν μια κατάσταση, δεν μπορούμε να την περιγράψουμε, δυστυχώς. Την Παρασκευή 9 Ιουνίου, οι υπεύθυνοι του πάρτι, που σύμφωνα με το Δήμο Πατρέων και το έγγραφο που έκαναν για την παραχώρηση της Πλάζ, ήταν από τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν στις εγκαταστάσεις της Πλάζ το «Δεν παίρνω πτυχίο πάρτι». Όμως κανείς δεν φρόντισε να καθαρίσει το χώρο, ενώ κάποιοι έκαναν το ακριβώς αντίθετο, προκαλώντας περισσότερα και πιο επικίνδυνα σκουπίδια, καθώς θράσματα γυαλιών βρίσκονται παντού, ακόμη και αν συνεργεία του Δήμου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τα απομακρύνουν. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα σε όσους έχουν εξασφαλίσει μόνιμες θέσεις στάσης και στάθμευσης εκεί που τους βολεύει, με καρέκλες, τραπεζάκια, ακόμη και τελάρα. Το φαινόμενο δεν είναι άγνωστο και στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να παραδέχεται πως η εντεταλμένη υπηρεσία ελέγχων έχει διαπιστώσει σωρία τέτοιων παραβάσεων από ιδιώτες αλλά και από επαγγελματίες. Τέλος, στην ελληνική ευρηματικότητα και το καπάρωμα των θέσεων στάθμευσης ακόμη και μέσα στον πολεοδομικό ιστό των πόλεων, με καρέκλες, σκάμπο, καφάσια ή τενεκέδες, φιλοδοξεί να βάλει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Σαν φαινόμενο είναι συχνό, θα έλεγα. Δηλαδή, αρκετά καταστήματα τοποθετούν είτε 1-2 τραπεζοκαθίσματα για κατάληψη μιας θέσης στάθμευσης, είτε για να είναι ελεύθερη η φάτσα του, η πρόσωψη του μαγαζού. Πιο συγκεκριμένα, πρόστιμα φωτιά αναμένονται για τους ιδιοκτήτες που στερούνται νόμιμη θέση στάθμευσης και εφευρίσκουν διάφορους τρόπους για να εξασφαλίζουν μόνιμα μια θέση πάρκινγκ έξω από το σπίτι τους ή σε άλλα σημεία της πόλης. Αυτό είναι ένα κοκάλινο τμήμα το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σε τεχνικά έργα τύπου Jersey, έτσι όπως οριοθετείται η νησίδα με τεχνικά μέσα. Το εντοπίσαμε στο κέντρο της Πάτρας. Γεμίζει με νερό και τοποθετείται σε κάθε σημείο. Το βρήκαμε να είναι μέσα στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Οι λόγοι ευνοείται. Προβλέπονται και αντίστοιχες κυρώσεις. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε το τμήμα ελέγχου κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο. Προσωρινά κάνει συστάσεις. Όσοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τοποθετούν σκαμπό, καρέκλες, λάστιχα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς για να εμποδίσουν κάποιον άλλον οδηγό να παρκάρει το όχημά του, θα βρουν τον νόμο μπροστά τους, αφού ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμα έως και 400 ευρώ. Προφανώς είναι παράνομο, γιατί αφαιρούνται θέσεις από την ελεγχόμενη στάθμευση.
Το φαινόμενο παρατηρείται ακόμη και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θέλουν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση, ακόμη και το πρόσωπο του καταστήματός τους, προς το δρόμο. Εξάλλου, στο άρθρο 48 του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου αναφέρεται χαρακτηριστικά πως η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς. Στον χώρο του αθλητισμού θα πάμε τώρα. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ γυναικών έκανε το απόλυτο στο πλαίσιο του τριήμερου φιλικού τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Απόλλωνα. Έκανε το 3-3, υποχρεώνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ακόμη για την ομάδα της Ρωσίας σε ήττα. Οι παίκτριες και ο ομοσπονδιακός προπονητής μίλησαν στην κάμερα του Ιόνιαν για τους επόμενους στόχους του αντιπροσωπευτικού μας γυναικείου συγκροτήματος. Η Ελλάδα επιβλήθηκε και της Ουκρανίας στο τουρνουά της Πάτρας με το τελικό 82-75 και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η εθνική μας έκανε το 3-3 στο τριήμερο τουρνουά που έγινε στο κλειστό της Περιβόλας, με την παρουσία του κόσμου να κυμαίνεται σε καλά επίπεδα, ιδιαιτέρως τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. Η ομάδα είναι πολύ καλή, οι μεγαλύτερες παίκτριες έχουν δείξει πόσο μεγάλες είναι και πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά. Κάναμε τρεις καλές εμφανίσεις και μία στην Ιταλία και σε κάθε αγώνα δείχνουμε πως βελτιωνόμαστε, είπε εκτός των άλλων στην κάμερα του Ιόνιαν ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Κεραμιδάς. Δεν ήμασταν το ίδιο καλό όπως τις άλλες δύο φορές, ίσως λόγω της κόπωσης και της προσπάθειας που είχαμε καταβάλει, όμως καταφέραμε, αντιδράσαμε και αυτό είναι το σημαντικό. Κερδίσαμε έστω και στην καλή μας μέρα. Το πανευρωπαϊκό την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, παίζουμε με την πρωταθλήτρια Ευρώπη Σερβία, στη συνέχεια με τη Σλοβενία και μετά με την δευτεραθλήτρια Γαλλία. Οι παίκτριες της εθνικής μας ομάδας ξεκουράστηκαν λίγο και πλέον βρίσκονται σε ρυθμό ευρωπαϊκού. Καλούμαστε μετά από αυτό το τουρνουά να ξεκουραστούμε και σε δύο μέρες από σήμερα είμαστε πλέον σε πορεία πανευρωπαϊκού. Παίζουμε για το εθνόσημο. Είναι η ομάδα της καρδιάς μας, λέει στην κάμερα του Ιόνιαν η αρχηγός Εβίνα Μάλτσι. Σίγουρα πολύ θετικό το γεγονός ότι κερδίσαμε. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς να έχουμε 3-3 νίκες. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους αντιπάλους από εμάς. Κρατάμε μόνο το κομμάτι της νίκης. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να διορθώσουμε. Η ομάδα ξεκίνησε με μία αμφιβολία από πολύ κόσμο, σύμφωνα με τις παίκτριες, αλλά δείχνει ότι η μέρα με την ημέρα γίνεται καλύτερη. Και αυτό το απέδειξε και με το 3-3 στο φιλικό τουρνουά της Πάτρας. Έχουμε κερδίσει και τα 3 φιλικά. Βέβαια, δεν μένουμε σε αυτό. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο όμιλο και πάμε να είμαστε καλύτεροι σε κάθε αγώνα. Σήμερα είχαμε αρκετά λάθη και σε κακή μέρα, όχι στα καλύτερά μας, κερδίσαμε, οπότε δείχνει ότι τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτά τα 3 φιλικά. Από εδώ μαθαίνουμε, συνεχίζουμε και δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό στο ευρωπαϊκό. Αξίζει να αναφέρουμε πως η Ελλάδα πήρε μια σημαντική νίκη με το 76-74 επί της Ρωσίας, μιας ομάδας που είναι από τα φαβόρη του Ευρωμπάσκετ και μπορεί να ήταν σε ένα φιλικό αγώνα στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του τουρνουά μπάσκετ γυναικών που διεξήχθη στην Πάτρα, ωστόσο παραμένει σημαντική για ψυχολογικούς λόγους και γιατί έδειξε τι μπορεί να καταφέρει αυτή η ομάδα. Η νίκη της Ελλάδας επί της Ρωσίας ήταν η πρώτη στην ιστορία της εθνικής γυναικών, κάτι που σήμανε πολλά για τις Ελληνίδες διεθνείς, αλλά και για τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Κεραμιδά. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που οι διεθνείς μας νίκησαν τη Ρωσία στο γυναικείο μπάσκετ, έστω και σε φιλικό αγώνα. Με συμμετοχές που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, η καρδιά του τριάθλου χτύπησε δυνατά στο ναύπλιο. Τριάθλο Ολυμπιακής απόστασης, άκουαθλον για όλους και αγώνας kids για τους μικρούς ήταν μερικά από τα όσα απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν σήμερα στην Αργολική Πρωτεύουσα. Να πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπλίων, Δημήτρης Κοστούρος. Με τις περισσότερες συμμετοχές φέτος από κάθε άλλο τρίαθλο στην Ελλάδα, κάτι που μας κάνει εξαιρετικά χαρούμενος. Οι εγγραφές των
αθλητών είναι πάνω από 500. Αυτό σημαίνει ότι τα προηγούμενα δύο τους έδωσαν αυτό που ήθελαν και ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους. Νομίζω ότι ο καλύτερος αγώνας στην ομορφότερη περιοχή είναι πάντα για όλο τον κόσμο κάτι πολύ σημαντικό. Για μας αθλητικές οργανώσεις και ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει μπει σε ενέργεια εδώ και 4-5 χρόνια. Θεωρούμε ότι πλέον ξέρουν όλοι ότι το ΝΑΦ είναι ένας αθλητικός προορισμός. Χαρά και ικανοποίηση προσέφερε η τοποθέτηση ειδικών ραμπών και αμαξιδίων στις παραλίες των Αλικών και του Αλικανά στη Ζάκυνθο για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να έγινε ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο σε έναν δημοφιλή προορισμό όπως η Ζάκυνθος θα έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί ράμπες και σε άλλες παραλίες. Έπειτα από πολλά χρόνια προσπάθειας και αγώνων, επιδιορθώθηκαν στις παραλίες του Αλικανά και των Αλικών στη Ζάκυνθο με μέρημνα του Δήμου ειδικές ράμπες, ενώ τοποθετήθηκαν και αμφίβια αμαξίδια, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να κάνουν ελεύθερα το μπάνιο τους στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έχει γίνει, είναι σημαντικό έργο. Και όσα περισσότερα μπορούν να γίνουν, είναι ακόμα καλύτερα. Είναι μια πρόοδος για τον τόπο εδώ πέρα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη Ζάκυνθο που είχε μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι την ώρα που είχαν γίνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε παραλίες στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα. Από τη μεριά τους οι κάτοικοι δήλωσαν ικανοποιημένοι για αυτήν την θετική εξέλιξη. Είναι ένα σημαντικό βήμα, θεωρώ. Σε μια πολύ καλή κατεύθυνση που οδηγούμαστε. Ελπίζω να συνεχιστεί κάπως. Να υπάρχουν και άλλες ιδέες, υπάρχουν άτομα. Για τους ντόπιους η παρουσία ειδικής ράμπας στις παραλίες είναι απαραίτητη, με αρκετούς να τονίζουν ότι εκτός του Αλικανά και των Αλικών χρειάζεται και άλλες πολυσύχναστες περιοχές να αποκτήσουν υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει να φροντίσουμε για αυτά τα άτομα σε όλες τις περιοχές. Άμα θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τουρισμό, πρέπει να προσθέτουμε τις ανάγκες υπηρεσίες. Γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο έρχονται άτομα, αφήνουν λεφτά και φεύγουν. Πρέπει να φροντίσουμε για αυτά τα άτομα, να παράγουμε υπηρεσίες. Και όπως και δίποτε έχουμε τουρίστες και ανθρώπους χωρίς προβλήματα και ανθρώπους με κοινωνικά προβλήματα. Και πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα γίνουν περισσότερα έργα όπως είναι αυτό, είναι πολύ καλό για τον τόπο και ανεβάζει και την ποιότητα. Ο Διονύσης Πυλαρινός που μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Κάθε καλοκαίρι έρχεται στο νησί για διακοπές, ωστόσο ποτέ δεν μπορούσε να κάτσει στην παραλία λόγω των κινητικών προβλημάτων του. Η επιδιόρθωση της ειδικής ράμπας στις Αλικές ήταν κάτι που τον χαροποίησε. Βοηθάνε πάρα πολύ επειδή έχουμε αυτό το που έχουν φτιάξει, έχουν αγοράσει και μας αφήνει και το ανεβαίνουμε πάνω σε αυτό και πάμε κάτω στη θάλασσα πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Τα τελευταία χρόνια το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Υποπολάρη έδωσαν μεγάλο αγώνα για να τοποθετηθούν ειδικές ράμπες στις παραλίες, ενώ γίνεται σημαντική προσπάθεια και άλλες τουριστικές περιοχές να αποκτήσουν υποδομές πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Αλλάζουμε θέμα. Η Εορτή των Αγίων Πάντων έχει καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εναποστρατεία προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Κατά την ημέρα αυτή διοργανώνονται εκδηλώσεις προς τιμήν των αποστράτων τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και περιφερειακά. Να πάμε να δούμε πώς εορτάστηκε στη Ζάκυνθο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος εορτάστηκε και στη Ζάκυνθο η ημέρα τιμής των αποστράτων αστυνομικών για την επιβράβευσή τους και την αναγνώριση της προσφοράς τους στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Για το σκοπό αυτό, τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου του Μόλου δοξολογία από τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονύσιο, ενώ αμέσως μετά αναγνώστηκε από αστυνομικό η ημερήσια διαταγή του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Το παρόν έδωσαν από τις τοπικές αρχές του νησιού ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσίπηρας, ο αντιδήμαρχος κ. Κόκλας και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Καμπίτσης. Επίσης, ήταν και εκπρόσωποι του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου και του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού.
Μετά το τέλος της δοξολογίας ακολούθησε μικρή δεξίωση σε καφετέρια στην πλατεία Σολομού ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές και τους υπόλοιπους φορείς. Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας εορτάστηκε η μέρα μνήμης των αποστράτων της Ελλάς και στην Καλαμάτα. Να πάμε να δούμε τι έγινε. Στο Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής στην Καλαμάτα τελέστηκε την Κυριακή το πρωί δοξολογία υπέρ των αποστράτων αστυνομικών που η ελληνική πολιτεία έχει καθιερώσει να τιμά την προσφορά τους ανήμερα της εορτής των Αγίων Πάντων. Μετά το πέρας της δοξολογίας αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή του αρχηγού της Ελλάς, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβαλά. Είναι η μέρα που επέλεξε η πολιτεία για να τιμήσει και να αναγνωρίσει και τυπικά το έργο και την προσφορά των αποστράτων του σώματος. Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής, ακολούθησε χαιρετισμός από εκπροσώπους της Ένωσης Αποστράτων Μεσσηνίας. Από τους ενεργείες αδελφούς τους αυτοί που υπηρέτησαν το σώμα της ελληνικής αστυνομίας και τώρα βρίσκονται στην αποστρατεία, αφού ολοκλήρωσαν το υπηρεσιακό έργο τους, και αφετέρου για να καταληφθεί ο διαστημικός θεσμός της πατρίδας μας έχει ιστορική συνέχεια. Το παρόν στον εορτασμό της ημέρας τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας έδωσαν εκπρόσωποι των θρησκευτικών, πολιτικών, δικαστικών και στρατιωτικών αρχών, πλήθος αποστράτων και εν ενεργεί αστυνομικών, καθώς και πολλής κόσμος. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο φεστιβάλ υγείας στην Πλάς της Πάτρας. Πλήθος κόσμου πέρασε από τα περίπτερα, ενημερώθηκε για τις δυνατότητες πρόληψης και ακόμη είχε την ευκαιρία για επιτόπιες εξετάσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα, την Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Κλίνησης κατά Πλάκας και τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω συνδιοργάνωσαν αυτό το Σαββατοκύριακο το δεύτερο Φεστιβάλ Υγείας, παράλληλα και με τη στήριξη των πυλώνων αλληλεγγύης Κωστή Στεφανόπουλος και το Δήμο Πατρέων που διέθεσε το χώρο της Πλάς του ΕΟΤ. Εμείς είμαστε Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία. Είμαστε εδώ πέρα μαζί με τους υπόλοιπους στο Φεστιβάλ Υγείας, ενημερώνουμε τα άτομα και ευαισθητοποιούμε σχετικά με την ψυχική υγεία, μιλάμε για το έργο μας. Το φεστιβάλ μέσα από πλούσιες δράσεις και εκδηλώσεις ήταν μια ευκαιρία για όλους ώστε να μάθουν περισσότερα για την υγεία τους. Πλήθος πολιτών επισκέφτηκαν αυτές τις δύο ημέρες την περιοχή της Πλάς, στην οποία εκτός από περίπτερα, δράσεις και εκδηλώσεις γινόταν ακόμη και δωρεάν προληπτικός παιδιατρικός έλεγχος από διάφορες ειδικότητες γιατρών. Επίσης έγινε προληπτικός ιατρικός έλεγχος και από δερματολόγο, γενικό χειρουργό, για ψηλάφιση μαστού, ρευματολόγο και άλλες ειδικότητες. Στόχος μας είναι σήμερα στο παρόν φεστιβάλ να ενημερώσουμε όσο μπορούμε με τα μέσα που έχουμε το κοινό της περιοχής της Πάτρας και γενικότερα της περιφέρειας όσον αφορά τις δραστηριότητές μας. Σας ενδιαζόμαστε με το φεστιβάλ εκείνο που μας ενδιαφέρει πάντα, η ενημέρωση του κόσμου. Η ενημέρωση του κόσμου για να είναι γερός, η ενημέρωση των γυναικών για να κάνουν έλεγχο, αυτό μας ενδιαφέρει. Κατά το διήμερο φεστιβάλ υπήρχαν ενημερωτικά περίπτερα από τους φορείς υγείας που συμμετείχαν, ψυχαγωγικά και πολιτιστικά δρόμενα όπως θέατρο σκιών, παραδοσιακή χορή, λαϊκές βραδιές, ενώ παράλληλα έγιναν δράσεις όπως face painting, σκάκι, αφήγηση παραμυθιών, επιτραπέζια παιχνίδια, μοντέρνη χορή και άλλα. Και κάνουμε αυτό το φεστιβάλ υγείας μαζί με τη κλίνηση κατά πλάκας και τη ρευματοειδή αθρίτιδα για να αφυπνίσουμε τον κόσμο στα προβλήματα που υπάρχουν. Έτσι έχουμε έντυπο υλικό, το δίνουμε σε όσους έρχονται στην εκδήλωση. Θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της πρόληψης, η οποία δίδει στην πολιτεία μικρότερο κόστος. Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο τελικά, άρα επιβάλλεται να δημιουργηθούν μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παράλληλα και τις δύο αυτές ημέρες, στον χώρο της Πλάζ βρισκόταν και η κινητή μονάδα Ιπποκράτης του Συλλόγου Το Χαμόγελο του Παιδιού για δωρεάν προληπτικό παιδιατρικό έλεγχο. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού ioniantv.gr. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.